Την ίδια ώρα που οι καταναλωτές ψάχνουν στις προσφορές των σούπερ μάρκετ το αντίδοτο στην ακρίβεια, οι κτηνοτρόφοι στις μονάδες παραγωγής, μην αντέχοντας το υψηλό κόστος στις ζωοτροφές, μειώνουν τον αριθμό των κοπαδιών τους. Μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, κτηνοτρόφοι από την Άξο ξεκαθάρισαν πως η επιδότηση για την αγορά ζωοτροφών δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν. Αυτή την μπάλα πέρυσι την παίρναμε 75 ευρώ και αυτή τη στιγμή την αγοράζουμε 150. Και εκτός δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτή η μπάλα είναι σύρωμα καλαμπόκι και δεν μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα και αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε στο εξωτερικό για να ταΐσουμε τα ζώα. Μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή να πούμε ότι έχουν σφαχτεί πάνω από 200 γελάδες και 30.000 αρνόρυφα. Είναι τεράστια η καταστροφή που και που υπάρχει και που έρχεται. Στην αγορά, οι τιμές των προϊόντων ακολουθούν τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστου στην ενέργεια αλλά και στις πρώτες ύλες. Ήδη στελέχη των σούπερ μάρκετ μιλούν για νέο κύμα ανατιμήσεων που θα ξεκινήσει να περνά σταδιακά στα προϊόντα μέσα στη μεγάλη εβδομάδα και θα χορηγηθεί μέχρι το Μάιο. Την ίδια ώρα από το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζουν διάταξη για να δημοσιοποιείται το όνομα της επιχείρησης που θα συλληφθεί να εσχροκερδεί σε βάρος των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιοποίηση του ονόματος της επιχείρησης που εσχροκερδεί σε βάρος των καταναλωτών θα δημοσιοποιείται από την πρώτη κιόλας παράβαση για όσο καιρό διαρκεί η κρίση σε ενέργεια και πρώτες ύλες. Στη συνέχεια, στη συγκεκριμένη διάταξη θα συμπεριληφθούν όλες οι κακόβουλες εμπορικές πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών και η δημοσιοποίηση ονόματος θα γίνεται όταν η επιχείρηση θα συλληφθεί για δεύτερη φορά να παρανομή. Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μέλος του ΔΣ σημείωσε πως υπάρχει Plan B για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Overall, we should be clear. We have a clear these days numerical target 2% in the medium term. So this is essentially what we say. We will adjust whatever is needed to deliver that. Αύριο ανακοινώνεται από την Ελστάτ το πληθωρισμός Μαρτίου, με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν πως θα υπερπηδήσει το φράγμα του 8%.